Η GoPro Hero 4 Silver είναι η νέα έκδοση της Action Cam της γνωστής και έχει με κύριο χαρακτηριστικό της, εκτός από τα νέα modes, την ενσωματωμένη οθόνη LCD με την οποία μπορείτε να χειριστείτε και, αλλά και να δείτε την προεπισκόπηση των βίντεο και των φωτογραφιών που πρόκειται να τραβήξετε, ώστε τα πλάνα σας να είναι πιο σίγουρα και πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, πάμε να τη δούμε πιο αναλυτικά. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και τα modes, βέβαια μπορείτε να τα βρείτε και αναλυτικά στο site της GoPro, τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να τραβήξει 4K βίντεο στα 15 frames, μπορεί να τραβήξει 1080p βίντεο στα 60 frames, στα 30 frames και σε διάφορα άλλα modes. Μπορεί να τραβήξει επίσης 720p βίντεο slow motion στα 120 frames ανά δευτερόλεπτο, ενώ υπάρχει και το super view mode, το οποίο ισχύει στα 1080p και στα 720p μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, το οποίο αυξάνει πάρα πολύ το field of view και μπορείτε να τραβήξετε πάρα πολύ wide λήψεις για να χωρέσουν περισσότερα πράγματα μέσα στο πλάνο σας. Παράλληλα δείχνουν από κάτω τα burst modes, τα modes φωτογραφίας, την ανάλυση. Βλέπουμε εδώ super view, το pre-tune θα μιλήσουμε αργότερα, όπως και το auto low light ρύθμιση. Πάμε να δούμε λίγο την GoPro, να τη βγάλουμε από το κουτί της. Βλέπουμε λοιπόν, η κάμερα βρίσκεται στο πάνω μέρος, ενώ στο εσωτερικό της συσκευασίας κρύβονται τα σχετικά βιβλιαράκια και manuals, όπως και τα αυτοκόλλητα GoPro που βρίσκονται συνήθως στη συσκευασία της κάμερας. Αν έχετε αποκτήσει κάποιο στο παρελθόν θα το γνωρίζετε. Και άλλα βιβλιαράκια φυσικά για να σας διευκολύνουν στη χρήση της. Ενώ στα ενδότερα του κουτιού βρίσκουμε επίσης κάποια βασικά αξεσουάρ, εκτός από αυτά που μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά φυσικά, κάποια mounts, βάσεις στήριξης, clips, προστατευτικά της κάμερας, ένα καλώδιο mini USB σε USB για τη μεταφορά δεδομένων και την τροφοδοσία και κάποια αυτοκόλλητα πάλι mounts με ταινία διπλής όψεως της 3M, ξέρουμε πόσο καλή δουλειά κάνει, και τέλος την μπαταρία της GoPro Hero 4 Silver, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, χωρητικότητα 1160 mAh, και της προσφέρει αυτονομία από 2 έως 3 ώρες περίπου κατά μέσο όρο, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε το Wi-Fi, αν το έχετε ανοιχτό, αν την ελέγχετε μέσω remote control και ανάλογα με το είδος της λήψης που κάνετε. Είδου λοιπόν η GoPro Hero 4 Silver Edition που έχουμε στα χέρια μας. Βλέπουμε εδώ ελαφρώς ανασχεδιασμένα όλα πάνω της, από την θήκη μέχρι και το σχετικό κλίστρο εδώ πέρα. Ας την δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να της βάλουμε και την μπαταρία, να την βάλουμε σε λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν τη θήκη προστασίας της. Η GoPro Hero 4 Silver είναι διάβροχη σε βάθος έως και 40 μέτρων. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε λοιπόν πολύ άνετα για όλα τα θαλάσσια σπορ ή κάτω από το νερό όπου θέλετε. Βλέπουμε πως και εμφανισιακά έχει κάποιες διαφορές, όχι πολύ μεγάλες από την εμπρός όψη σε σχέση με την Hero 3, αλλά υπάρχουν διαφορές. Με τη μεγαλύτερη φυσικά να βρίσκεται στο πίσω μέρος, όπως είπαμε, είναι η ενσωματωμένη οθόνη LCD. Πάμε θα τη δούμε και σε λειτουργία. Αν ανοίξουμε το καπάκι στο κάτω μέρος, μπορούμε να τοποθετήσουμε την μπαταρία. Ενώ εδώ έχουμε το καπάκι που κρύβει την υποδοχή της microSD κάρτας, τη mini USB θύρα και την micro HDMI, μέσω της οποίας μπορείτε να στριμάρετε βίντεο κατευθείαν σε μια τηλεόραση για παράδειγμα ή όπου θέλετε. Ενεργοποιούμε την GoPro. Δεν έχει κάρτα microSD μέσα αυτή τη στιγμή βέβαια, αλλά μπορούμε να δούμε την πίσω οθόνη της σε λειτουργία. Και βλέπετε εδώ την προεπισκόπηση την οποία κάνει. Φυσικά η οθόνη είναι αφής, λειτουργεί όπως η οθόνη ένα smartphone για παράδειγμα, με taps και swipes. Μπορείτε να μπείτε εδώ στις επιλογές. Υπάρχουν όλες οι επιλογές οι γνωστές που γνωρίζουμε από την GoPro, αλλά πλέον είναι πάρα πολύ πιο εύκολη η ρύθμισή της, όπως και η σωστή στόχευση για να πάρετε τα σωστά πλάνα, καθώς
Μπορείτε να δείτε επακριβώς, χωρίς να έχετε συνδεδεμένο για παράδειγμα το application με το smartphone σας, μπορείτε να δείτε τι βλέπει ο φακός της GoPro ανά πάσα στιγμή. Φυσικά παραμένει και η οθόνη εμπρόσθια με τις γνωστές επιλογές. Μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε και από εδώ. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχει dedicated πλήκτρο στο πλάι, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της κάμερας, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει το γνωστό πλήκτρο για το capture, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και για γρήγορη κίνηση της κάμερας και κατευθείαν λήψη με ένα μόνο πάτημα. Άλλα χαρακτηριστικά της GoPro Hero 4 είναι, όπως είπαμε, το Super View, με το οποίο αυξάνεται το Field of View της λήψης. Είναι διαθέσιμο μόνο σε 1080p και 720p ανάλυση, ενώ υπάρχει και η λειτουργία Pro Tune, με την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε manual κάποιες παραμέτρους λήψης για να πετύχετε το απόλυτο ιδανικό αποτέλεσμα, και κάνει λήψη βίντεο με ελάχιστη συμπίεση, ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί και να υπάρχει καλύτερη τελική ποιότητα του βίντεο. Και επίσης έχει λειτουργίες ενσωματωμένες για λήψη σε νυχτερινές συνθήκες, ώστε να δέχεται περισσότερο φως και να υπάρχει λιγότερο θόρυβος και καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Φυσικά μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφιών στα 12 MP, όπως πάντα. Μπορείτε να κάνετε timelapse, μπορείτε να κάνετε burst λήψη φωτογραφιών στα 30 fps, ενώ διαθέσιμα για την GoPro Hero 4 είναι όλα τα γνωστά αξεσουάρ, τα διάφορα mounts που υπάρχουν. Είναι διαθέσιμη σε 3 διαφορετικές εκδόσεις. Εμείς έχουμε τη standard στα χέρια μας, ενώ υπάρχει και η έκδοση surf αλλά και η έκδοση music, με λίγο διαφορετικά αξεσουάρ στη συσκευασία ανάλογα και την κάθε χρήση. Και είναι η νέα action cam της GoPro, η οποία φυσικά πατάει πάνω στα πλεονεκτήματα των παλαιότερων μοντέλων, που ξέρουμε πολύ καλά πόσο καλά ήταν, και βελτιώνεται, όπως είπαμε, με κύριο χαρακτηριστικό της, την extra LCD οθόνη. Δείτε περισσότερα στο αναλυτικό review.